Θα πω ότι ήταν πολύ στενάχωρο αυτό που είδαμε. Καλό θα ήταν να μην έχει γίνει. Θεωρώ ότι... Μάλλον να το πάρω αλλιώς. Έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα από χτες. Η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω μιλήσει και με την Κατερίνα Καινούργιου και με τη Φέη Σκορδά. Μου είπανε πάρα πολλοί άνθρωποι γιατί δεν λες κάτι, γιατί δεν παίρνεις θέση. Είχες αφήσει υπονοούμενα ότι δεν πέρασες πολύ καλά πέρσι στην εκπομπή της Φέη Σκορδά. Άλλοι μου λέγανε, που δεν είχα πει εγώ τέτοιο πράγμα, τέλος πάντων. Άλλοι μου λέγανε και εσύ είχες φύγει στους δύο μήνες από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Τα διαχωρίζω λίγο αυτά, γιατί υπάρχει η Κατερίνα που ξέρω, η φίλη μου Κατερίνα, που είναι ένας από τους πιο δοτικούς και γενναιόδωρους ανθρώπους που έχω γνωρίσει σε αυτή τη δουλειά. Υπάρχει και η Κατερίνα ως επαγγελματίας που δεν ταιριάξανε οι χημίες μας τηλεοπτικά και είχα αποφασίσει να φύγω από την εκπομπή. Είναι γεγονός αυτό, δεν υπάρχει λόγος να το κρύψουμε τέλος πάντων. Αλλά μετά τα βρήκαμε. Ναι. Γιατί ξέρεις, πάνω απ' όλα είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Βεβαίως, και δεν ταιριάζουν όλοι οι άνθρωποι σε κάθε συνεργασία που κάνουν με τον άλλον. Απλά, αυτά είναι μέσα στη ζωή. Ναι, έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα. Ξέρω ότι υπάρχει πάρα πολύ στενοχώρια, πίκρα και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το αποδώσω τώρα αυτό. Το συνδυάζω με αυτό που είπε η Μέρη πριν για τα αστρολογικά, να, ότι η Ταύρη και η Υδροχόη... Ήταν δύσκολες μέρες. Και το μέτρο λίγο χάθηκε. Και εκεί ήταν γενικώς στενάχωρο και άβολη τηλεοπτική στιγμή, γιατί αυτές οι στιγμές και οι εκρήξεις φέρνουν στεναχώρια. Δηλαδή, χάνεται και το και δίκιο να έχεις και δίκιο να μιλείς, χάνεται μέσα σε αυτή την ένταση. Όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια στεναχώρια και φέρνει και τον τηλεθεατή σε άβολη θέση. Πόσο μάλλον στις δύο αυτές κοπέλες, οι οποίες ήταν οι πρωταγωνίστρες του γεγονότος. Πάντως, όπως έλεγε πριν και ο Νίκος, πάρα πολύ. Ήταν το θέμα της ημέρας. Πολλοί κόσμος, εσύ που είχες και έχεις μια εμπλοκή, ας πούμε, και με την Κατερίνα και με τη Φέη. Μπορεί πολύ με την Κατερίνα κάνω πιο πολύ παρέα. Με την Κατερίνα κάνεις παρέα. Τη Φέη την έχω μέσα στην καρδιά μου όμως. Και δεν είναι ωραίο τώρα αυτό, γιατί σου λέω, είναι πάρα πολύ πικραμένες και οι δύο. Και το ζητούμενο ίσως και αυτό που όλοι ευχόμαστε είναι να περάσει ο καιρός, να καταλαγιάσει λίγο αυτό το πρωταρχικό συνέστημα στην καρδιά και της μιας και της άλλης και να κάνουν πάνω κάτω και να τα βρούνε. Ένα γενικό σχόλιο θέλω να κάνω εγώ, το οποίο πιστεύω ότι καλύπτει όλο το θέμα. Θα θυμάστε στο ξεκίνημα της σεζόν που έλεγα χιουμοριστικά μερικές φορές ότι μην είμαστε υποκριτές, δεν είναι ο χώρος. Το υπέροχο λιβάδι, το πράσινο με τις κόκκινες παπαρούνες. Πού θέλω να καταλήξω, στο ότι κανείς δεν είναι αθώος 100% κατά την άποψή μου στην τηλεόραση. Οπότε, επειδή όλο το πράγμα ξεκίνησε κακά τα ψέματα από κάποιες υποδείξεις εκπομπών προς άλλες εκπομπές, εγώ που είμαι συνήθως λαλίστατος και κριτικάρω και σχολιάζω πάρα πολλούς από το χώρο των τεχνών, σπάνια σχολιάζω ανθρώπους από το χώρο της τηλεόρασης, γιατί θεωρώ ότι όλοι έχουμε κάνει και ωραία και λιγότερο ωραία πράγματα. Κάποιες φορές μπορεί να είμαστε σε ένα μαγαζί που δίνει ένα πρεστίζο, που μπορούμε να σηκώσουμε το δάχτυλο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε υπάρξει και σε άλλα εντός εισαγωγικών μαγαζιά όπου κάναμε κάτι πιο φτηνό. Οπότε ουσιαστικά κανείς δεν είναι αθώος και καλό είναι οι εκπομπές να μην σχολιάζουν μία την άλλη, γιατί από εκεί ξεκίνησε όλο το πράγμα. Ναι, από την άλλη θέλω να σας πω ότι ένα γενικό σχόλιο, δηλαδή. Η Κατερίνα με τους ανθρώπους που αγαπάει, γιατί και με το Θέμη Μάλι και με τους ανθρώπους. Όχι, επειδή ξεκίνησε μπροστά, από υποδείξεις προς την εκπομπή της Κατερίνας από άλλες εκπομπές. Και με τους ανθρώπους που είναι δίπλα της, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, την ομάδα που έχει επιλέξει και η ίδια. Είναι πάρα πολύ δεμένη, ειδικά με το Θέμη είναι οικογένεια. Mm-hmm. Όταν νιώσει λοιπόν ότι θίγεται αυτή η οικογένειά της, γιατί κακά τα ψέματα με αυτούς τους ανθρώπους και εμείς εδώ πέρα περνάμε πιο πολλές ώρες από ό,τι βλέπουμε τις οικογένειές μας πραγματικές. Συνεργασία ετών. Ακριβώς. Ένιωσε ότι πνίγεται από όλο αυτό. Θεώρησε ότι είναι πάρα πολύ άδικη αυτή η επίθεση. Και ήθελε να τους υπερασπιστεί. Ίσως ήταν πιεσμένη, θεωρώ εγώ, και από άλλα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή της, γιατί πρέπει να τα συνυπολογίζουμε όλα. Και πάτησε, αισθάνομαι, τη γραμμή εκείνη τη στιγμή. Μέχρι ένα σημείο συμφωνούσα απόλυτα μαζί της. Μετά θεωρώ όμως ότι από την συναισθηματική της πίεση δεν έχουμε ξαναδεί την Κατερίνα έτσι. Πάντως η φράση να κατηγορήσει ότι έχεις ξεφτυλίσει κάποιον συνεργάτη σου
Είναι βαριά όπως και να το κάνουμε, πόσο μάλλον όταν αυτό το πρόσωπο είναι ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια της ελληνικής τηλεόρασης. Η αφορμή, θέλω να σου πω, ότι είχε δοθεί. Γι' αυτό είπα να μην σχολιάζουν οι εκπομπές. Από την απέναντι εκπομπή. Αλλά μετά, ο Ανδρέας Μικρούτσικος στο φινάλε του, σε αυτό που είδαμε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, έβαλε τα πράγματα στη θέση του.